Ρε, δεν είναι κακό να μου πεις ενοχλητικά. Ρε, πήρες όλα τα παιδιά τους, έβαλες σε καμαρίνι και νομίζεις είμαι βλάκας. Καλά. Α, όχι, δεν ξέρεις τι είναι. Δεν ξέρεις τι είναι. Όχι, στο μετέφερε, μάλλον ο κύριος στο μετέφερε. Σε έναν καμαρίνι, όταν δεν τους βγήκε η ψηφοφορία, που πήγε να σβήσεις το παιδί, δεν ήθελες να προστατέψεις το σπίτι των ανδρών. Τι, για πήγες να... Άκουσα για να πήγες να προστατεύσεις το σπίτι των ανδρών για να βγει γυναίκα. Και το κάνεις κάθε εβδομάδα. Όχι, το κάνεις κάθε εβδομάδα. Επειδή είναι reality TV μου, ξαναλέω. Την προηγούμενη εβδομάδα. Σε ρίζω το λεχιός. Έχεις χάσει την μπάλα, κρέι. Δεν έχω χάσει καμία μπάλα. Πολύ τα βλέπω τα πάντα εδώ. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Φίδια είστε. Ρισό πλάτες μαχαιριές μου κατέρχεσαι μπρο και όλα αυτά. Και πηγαίνεις πίσω και λες άλλα πράγματα. Δεν σου βγήκε η ψηφοφορία και έκανατε τη συμμορία σας εδώ να με βγάλετε εμένα. Για ποιο λόγο σας έβαλε. Περίμενε λίγο, Κρίς. Το μετέφερε μάλλον ο Νίκος αυτό, ήταν έξω από το καμπάρι. Περίμενε λίγο. Για να μην το πει κανένας άλλος. Πες μου τι έγινε στον καμαρίνι, Τζέισον. Για ποιο λόγο παίρνω έναν, δύο, τρεις, τέσσερις και ποιον άλλον πήρα. Δεν ασχολούμαστε με το ότι είστε τοξικοί. Όχι, όχι, εσύ. Εσένα δεν θα σε έπαιρνα. Γιατί είμαι πιο κοντά με αυτά τα παιδιά και νομίζω εντάξει, φαίνεται. Τώρα καλό ή κακό γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. Γιατί μα πήρε μέσα. Λοιπόν, και του λέω, μαγκέ, δεν νιώθω καλά. Δεν έχω. Δεν ξέρω πώ δεν νιώθω καλά. Θέλω, αν γίνεται, να με ψηφίσετε για να φύγω. Πολύ απλά. Αυτό γύρισα και του λέω. Και γιατί νιώθω ότι δεν τρώω πολύ hate, τρώω πολύ, δεν μπορώ να το κουμαντάρω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Εσένα δεν θα σε πάρω, γιατί δεν είμαστε τόσο κοντά και γιατί πολύ απλά θα μπορούσες κάλλιστα να ψηφίσεις κιόλας χωρίς να σου το πω. Δεν, και δεν θα ήταν κακό, γιατί έχουμε έρθει σε κόντρα πολλές φορές. Ναι, σωστά στρατηγικά όμως. Το είπε, το είπε, ποτέ δεν σε ψήφισα. Άκου λίγο, Πελετιέ. Το είπε από παιδιά τα οποία ποτέ δεν θα τον ψήφισαν. Το είπα γιατί. Α, ούτε ποτέ δεν τον ψήφισα. Δεν το ξέρω αυτό, ρε φίλε. Το ξέρεις, δεν πάμε πανελληνία από σπίτι. Ποιο είναι ο πιο μαζί είτε για να τον ψηφίσουν αυτό. Εάν αυτό αληθεύει, θα με ζητήσουν. Ποιο είναι πιο. Μα εσύ μπορεί να του είχε μια ψήφο. Εμεί δεν τον ψήφισαμε με τίποτα. Ποτέ δεν τον ψήφισαν. Τον κάνω πάρα πολύ. Ποιο είναι πιο πιθανό να ψηφίσει να φύγει ο Τζέσον, εγώ ή εσύ, ρε φίλε. Αυτό, απάντησε μου. Ο Δήμος ή εσύ. Ας ρωτήσουμε τον Αναστάση. Ο Δημήτρης ή εσύ. Ποιος πιστεύεις πιο πιθανό θα ήταν. Ο Μπίτσος ή ο Πελετιέ. Έπρεπε να πάρεις όλα τα παιδιά να τους πεις. Ή και εμένα αυτό αληθεύει, έπρεπε να πάρεις και εμένα στο καμαρίνι, επειδή σου το είπα και έξω, ποτέ δεν σε ψηφίζει. Σαν αγαπημένο σε ψηφίζει. Μα εσύ είναι, ξέρεις, το βιβλιώνω εγώ. Αγόρι μου. Και μιλάω κοντά τους κατελήφθη. Δεν έχω κάτι. Μας πιάνει και μας λέει, παιδιά. Τόξικ, τόξικ. Θέλω να φύγω. Δεν αισθάνομαι καλά. Νικό, Νικό. Το είπε έτσι ακριβώς. Τι αυτό με τρελαίνει. Και εμείς το σκοτώσαμε. Όταν δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σου και στο λέω χήμα. Δεν έχω κάτι προσωπικό. Δεν μου έχεις κάνει τίποτα για να σου χωρε, φίλε. Έχουμε έρθει 2-3 φορές σαν την παράθεση. Τα έχουμε βρει. Ναι. Δεν θα σε πάρω μέσα στο τέτοιο. Όχι, με μισή σακό. Να... Εντάξει. Ωραία. Δεν θα σε πάρω μέσα γιατί δεν είμαστε τόσο κοντά όσο είμαι με τον Δήμο ή όσο με τον Μίτσο. Και ναι, δεν ξέρω αν θα πω. Μπορεί κάλλιστα να με ψηφίσεις, ρε φίλε. Γιατί τον Αναστάζει δεν τον ψηφίσει. Τον Κρίση δεν τον ψηφίσει. Γιατί έχετε κοινές αντιλήψεις. Είστε και από την Κύπρο, δεν ξέρω. Μπορεί και να τον ψήφισες τον άνθρωπο. Τον Αναστάσει δεν πρόκειται να τον ψηφίσεις. Όχι, πήγα τελείως με τη λογική μου. Θα μπορούσα κάλλιστα να σας πάρω όλους και να πω παιδιά αυτό και αυτό. Αλλά επειδή γνωρίζω ότι ήθελα να πάρω τους πιο κοντινούς μου, γι' αυτό το έκανα. Αν σε πήρα, ξεχύρα, συγγνώμη. Αλήθεια το λέω. Αυτό αλλά λέμε εκείνη την ώρα απλώς, αυτό ένιωσα αυτό φάνηκε, έκανα. Απλώς πώς φάνηκε από έξω από την οπτική γωνία του φίλου. Δεν πήρα. Αυτό το λέει. Άκουσέ με. Σου λέω την αλήθεια. Θέλει να βγει στον καλά σήμερα να πρέπει να τον ψηφίσουμε.